Έχω φτύσει αίμα από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, εγώ και οι συνεργάτες μου και τα παλικάρια εκεί μέσα αυτά, να γίνουμε έτσι. Το μυστικό του Παναθηναϊκού είναι αυτό. Και έχουμε πάρει την απόφασή μας εμείς όλοι εκεί μέσα με πρώτα εμένα, όποιος διανοηθεί να διαταράξει το κλίμα εκεί μέσα, θα πεθάνει. Θάνατο. Ξέρετε τη λέξη? Θάνατο. Υπακοή σημαίνει ζωή. Δεν θα το πάει βέβαια απευθείας, είναι και πολύ κοντά. Το δοκιμάζει όμως και η μπάλα πέσει στα δίκτυα. Είναι εκπληκτικό γκολ του Σόουζα. Χωρίς φόρα, στο έκτο λεπτό, εν στάση, εκτελεί την παλιά του ομάδα. Το άδοξο τέλος της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Γιάννη Κυράστα το Μάιο του 2000 και οι καταιγιστικές εξελίξεις στα διοικητικά με την αποχώρηση του Γιώργου Βαρδινογιάννη και την είσοδο στην ΠΑΕ των ανιψιών του, του Γιάννη και του Παύλου Βαρδινογιάννη, έφερε στο τιμόνι του Τριφυλιού έναν παλιό γνώριμο, τον Άγγελο Αναστασιάδη. Καρούλιας εδώ, θα κάνει τη σέντα στα δίπλευρα, ερχόταν ο Αναστασιάδης και το δυνατό σου τελικά του Αναστασιάδη. Θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα εδώ ο Αναστασιάδης που είχε και στο πρώτο πεντάλεπτο ένα δυνατό σουτ που απέκρουσε ο Κοντσίλια σε κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον Ντόρου Νικολάη. Αναστασιάδης και είναι γκολ. Το φάουλ θα χτυπήσει ο Καρούλιας. Βαθιά παλιά μέσα στην περιοχή. Πηδάει ο Σκούνας σε θέση βολής και το 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού με το βολέ αυτό του Αναστασιάδη και να κάνει το Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός 0-1. Ο 47χρονος τεχνικός, ο οποίος στο παρελθόν είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό την τριετία 1981-1984, φαίνεται ότι είχε κρατήσει σύνδεσμο επικοινωνίας με τον Βαρδί Βαρδινογιάννη. Από το 1992 που μπήκε στην προπονητική, ο Αναστασιάδης είχε κάτσει στους πάγκους του Παναριακού, της Καβάλας, του Ιαλισσού Ρόδου, του Εδεσαϊκού, του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή, χτίζοντας ένα καλό όνομα ως άνθρωπος των ειδικών αποστολών. Ο Χριστός του Παναγιά μας έσπεθα μέρα να πάτε και βρίστε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός παράλληλα με τον Έλληνα τεχνικό βολιδοσκόπησε το Βόσνιο Ίβιτσα Όσιμ, που είχε γίνει μόνιμος κάτοικος Γκράτς την προηγούμενη εξαετία, ως προπονητής της Στουρμ μετά το πέρασμά του από τους Πράσινους, τον Γερμανό Ούλη Στήλικε, που ήταν βοηθός του Έριχ Ρίμπεκ στα Πάντσερ, αλλά και τον Τσέχο Ιβάν Χάσεκ, που ήταν στην Σπάρτα Πράγας. Στο τραπέζι έπεσε και το όνομα του παλέμαχου Άσου των Πρασίνων, Σπύρου Λιβαθινού, που εργαζόταν στον Εθνικό Αστέρα. Ο Ξενίδης μετά την πάσα, το δυνατό σου, γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Γιώργο Ξενίδη. Στις 5 Ιουνίου του 2000, παρότι ήταν σε κρεμότητα ο αγώνας μπαράζ του Ηρακλή με τον Πανιόνιο, για το τελευταίο εισιτήριο για συμμετοχή στο κύπελο UEFA, κλείδωσε η συμφωνία του Τριφυλιού με τον προπονητή του Γυρεού, Άγγελο Αναστασιάδη, σε ένα καλοκαίρι όπου η νέα διοίκηση τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ έριξε στο τραπέζι 7,1 δισεκατομμύρια παλιές δραχμούλες, 20,8 εκατομμύρια ευρώ, έστω και αν στην πορεία αυτό το ποσό ψαλιδίστηκε. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Πορτογάλο Πάουλο Σόουζα, πληρώνοντας 500 εκατομμύρια δραχμές στην Ίντερ και υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τον 30χρονο μέσο, με συνολικές αποδοχές 3,2 δισεκατομμύρια δραχμές. Εν τέλει, ο Σόουζα έμεινε στην Ελλάδα για 1,5 χρόνο και φυσικά πήρε τα μισά χρήματα. Επίσης, το Τριφύλι απέκτησε τον Κροάτη Γκόραν Βλάοβιτς ως ελεύθερο από την Ισπανική Βαλένθια με τετραετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 1,1 δισεκατομμύρια δραχμές. Το συμπατριώτη του Ντάνιελ Σάριτς, καταβάλλοντας 400 εκατομμύρια δραχμές στη Δυναμό Ζάγκρεπ και δίνοντας στον παίκτη τριετές συμβόλαιο με 425 εκατομμύρια δραχμές, και το Βαγγέλη Κουτσουρέ από την Καλαμάτα, καταβάλλοντας 200 εκατομμύρια δραχμές στους Μεσίνιους και πενταετές συμβόλαιο στον παίκτη με 285 εκατομμύρια δραχμές. Πάντως ο Κουτσουρές, που ήταν επιλογή του Αναστασιάδη, το επόμενο καλοκαίρι έφυγε από τον Παναθηναϊκό αφού ήταν στα ανταλλάγματα
που δόθηκαν στον Ηρακλή για τη μεταγραφή του Μιχάλη Κωνσταντίνου. Εκτός των τεσσάρων παικτών, εκείνο το καλοκαίρι η διοίκηση προχώρησε σε μια γενναία επέκταση συμβολαίου του Νίκου Λιμπερόπουλου για 3 ακόμα χρόνια, με το μεσίνιο να υπογράφει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια όλων των εποχών. Οι αποδοχές του άγγιξαν το 1,2 δισεκατομμύρια δραχμές. Βλέπετε, υπήρχαν πληροφορίες για διάθεση προσέγγισης του Ολυμπιακού. Alfonso Raúl. Raúl ha entrado muy bien Guardiola y gol. Guardiola acaba de abrir el marcador. Εκείνο το καλοκαίρι, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων παρέλασαν δεκάδες ονόματα, μεταξύ των οποίων κάποια πολύ ηχηρά. Ο Γρηγόρης Γιωργάτος, πριν επιστρέψει από την Ίντερ στον Ολυμπιακό. Ο Ιεροκλής Στολτίδης του Ηρακλή, 3 χρόνια πριν μετακομίσει στους Ερυθρόλευκους. Ο Τριαντάφυλλος Μαχαιρίδης, που αγωνιζόταν στην Μπενφίκα. Ο Κωσταρικανός Ρόναλντ Γκόμες του Όφη. Ο Ναγκόλι Γκένεντι από τη Ζιμπάμπουε του Άρη, αλλά και ο Λιβεριανός Τζον Άγκμπε του ΠΑΟΚ. Λόγω Αναστασιάδη τέθηκε θέμα επιστροφής του 31χρονου Κώστα Φραντζέσκου, αλλά κόπηκε, παραδόξως, λόγω ηλικίας. Εκτός των τυχών, υπήρχε ζωηρό ενδιαφέρον για τον Ρουμάνο Κωνσταντίν Κάλγκα της Εσπανιόλ, ωστόσο ο Αναστασιάδης ήθελε σαν τρελός τον Σόουζα. Κρατήστε αυτή τη λεπτομέρεια. Ενώ γράφτηκαν και τα ονόματα του Αργεντινού Εντουάρντο Τούτσιο, τη Σαν Λορέτζο, του Ρουγανό Γκάμπριελ Άλβες της Νασιονάλ, κατέληξε στον Ολυμπιακό, του Σλοβαίνου Αμίρ Κάριτς της Μάριμπορ, του Γάλλου Μπρούνο Ενκοτή και του Δανού Τόμας Χέλβεκ της Μίλαν, του Γερμανού Ντίτμαρ Χάμαν της Λίβερπουλ, του Ισπανού Πεπ Γκουαρδιόλα της Μπαρτσελώνα και του Σέρβου Βλάντιμιρ Γιούγκοβιτς της Ίντερ. Ο Παναθηναϊκός ήταν ξεκάθαρο ότι στόχευε ψηλά τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο, ενώ και στην Ευρώπη η ομάδα ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο Champions League. Αυτή την πόλη, πολύ κακή πόλη. Είναι μπερδεμένη αυτή η πόλη. Είναι φρίκι, ποδοσφαιρικά. Εμείς μέσα εκεί είμαστε σε άλλη πόλη. Ζούμε αλλού. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Ο Αναστασιάδης δεν άργησε να επιβεβαιώσει τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που έκαναν λόγο για ένα προπονητή που δεν έχει πολλά με τους δημοσιογράφους, αφού όπως είχε πει στην πρώτη συνέντευξη τύπου στην Παιανία, από την Πέμπτη δεν μιλάω ούτε στη μάνα μου. Ενώ με το καλημέρα οι παίχτες κατάλαβαν ότι υπάρχει face control. Είχε απέχθεια στους μακριμάλιδες, δεν ήθελε τατουάζ και σκουλαρίκια και είχε αιμονές. Πολλές αιμονές. Όσο καλός ήταν στο κοουτσάρισμα κατά τη διάρκεια των αγώνων και στην ψυχολογική προετοιμασία της ομάδας, εμψύχωνε όσο κανείς άλλος τους ποδοσφαιριστές, τόσο επιρρεπής ήταν στη δημιουργία εντάσεων με αναφορές στα θεία. Όπως έλεγαν οι παίχτες, δεν ήταν θεοσεβούμενος, αλλά θεοφοβούμενος, αφού ό,τι κακό συνέβαινε το απέδιδε στις αμαρτίες. Στην πορεία φάνηκε ότι δεν κράταγε κακίες, αλλά μόλις φόρτωνε, αντί για παλικάρια, έβλεπε σατανάδες. Κοιτάξτε, εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην Παναγία, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο πρώτος που έδειξε να το αντιλαμβάνεται ήταν ο Ιγκόρ Σιμπνιεύσκι, ο οποίος επισκέφτηκε τον κομωτή του και ξέχασε το ατίθασο μαλλί που τον πρωτογνωρίσαμε. Ακολούθησε ο Κώστας Κιάσος, που πέταξε τις βαφές των μαλλιών με τις ξανθές αντάβιες, ενώ και ο Πέρση Ολιβάρες έβγαλε το αγαπημένο του σκουλαρικάκι. Ωστόσο η πρώτη έκρηξη δεν άργησε να έρθει. Στις 3 Αυγούστου, μία εβδομάδα πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με την Πολόνια Βαρσοβίας για τα προκριματικά του Champions League, ο Αναστασιάδης έδιωξε από την πρωινή προπόνηση τον αργοπορημένο Karl-Heinz Flipsen. Μάλιστα ο Γερμανός το απόγευμα αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη από τους συμπαίχτες του και ο παίχτης παραπέμφθηκε στη διοίκηση. Πάντως, όσο γρήγορα άναψε η φωτιά, τόσο γρήγορα έσβησε, με παρέμβαση του Άγγελου Φιλιππίδη. Αλλά αυτό το επεισόδιο ήταν προάγγελος όσων θα ακολουθούσαν, τόσο με τον Γκάλε, όσο και με τους Πάολο Σόουζα, Γκόραν Βλάοβιτς και Κώστα Κιάσο. Με τον Πορτογάλο Σούπερσταρ η σχέση αγάπης και μίσους κράτησε μέχρι την απόλυση του Αναστασιάδη για 7 μήνες. Ο Σόουζα, που επαναλαμβάνουμε ήταν η πρώτη μεταγραφική επιλογή του Αναστασιάδη, ήταν εύθραυστος με διαδοχικούς τραυματισμούς.
ενώ ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε γνώστης να του δώσει το σωστό πρόγραμμα εγκύμνασης και αποθεραπείας και φυσικά δεν υπήρχε καμία συνεργασία με την τεχνική ηγεσία. Είναι ενδεικτικό ότι την πρώτη σεζόν στον Παναθηναϊκό ο Σόουζα αγωνίστηκε μόλις σε 15 αγώνες και την επόμενη χρονιά με τον Κυράστα στον πάγκο και τον εξειδικευμένο γιατρό Νίκο Τζουρούδη, νυν γιατρό της Γιουβέντους. Πρόλαβε και έπαιξε σε 17 αγώνες τη μισή σεζόν που έμεινε στον Παναθηναϊκό. Τυχαίο? Ο Αναστασιάδης θεωρούσε ότι ο Σόουζα κορόιδευε. Τσαντιζόταν όταν τον έβλεπε να κάνει ασκήσεις γιόγκα και ό,τι άλλο είχε μάθει στις προηγούμενες ομάδες του. Τις θεωρούσε του σατανά. Κρατήστε λογαριασμό. Στις 23 Ιουλίου ο Αναστασιάδης εκνευρίστηκε όταν ο Σόουζα του είπε ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί στο φιλικό με την τουρκική Τραμζοσπορ. Στις 26 Σεπτεμβρίου ο Αναστασιάδης τον έκρινε ανέτοιμο και τον άφησε εκτός του αγώνα με το Αμβούργο, με τον Πορτογάλο να γκρινιάζει. Τρεις ημέρες αργότερα ο Σόουζα δεν πήγε στην προπόνηση προφασιζόμενος ότι δεν βρήκε ταξί. Κάπως έτσι τιμωρήθηκε από τη διοίκηση με 2 εκατομμύρια δραχμές πρόστιμο. Ακολούθως ο παίχτης αναχώρησε για την Πορτογαλία για να δει τον προσωπικό του γιατρό. Ο παίχτης επέστρεψε, αλλά στις 17 Οκτωβρίου ο Αναστασιάδης τον άδειασε εκ νέου λέγοντας ότι όσο ακολουθεί δικό του πρόγραμμα δεν θα αγωνίζεται. Για τον Σόουζα. Κατεβάζει την μπάλα, επιχειρεί το πλασαριστό σου, την μπάλα είναι out. Σόουζα για τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος θέλει να προλάβει, προλαβαίνει τελικά τον Μπεκιά, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στις 29 Οκτωβρίου ο Σόουζα εκνευρίζεται τη στιγμή που γίνεται αλλαγή στο μάτς με τον Όφη και φεύγει στα αποδυτήρια. Την επομένη ο Αναστασιάδης τον παραπέμπει στη διοίκηση. Στις 2 Νοεμβρίου ο Σόουζα δηλώνει δημοσίως ότι ο Αναστασιάδης εκνευρίστηκε επειδή ακολουθεί το πρόγραμμα που του είχε δώσει ο γιατρός του. Στις 8 Νοεμβρίου ο Σόουζα οδηγεί τον Παναθηναϊκό στον θρίαμβο και την πρόκριση κόντρα στη Γιουβέντους. Δεν θα το πάει βέβαια απευθείας, είναι και πολύ κοντά. Το δοκιμάζει όμως και η μπάλα πέσει στα δίκτυα. Είναι εκπληκτικό γκολ του Σόουζα. Χωρίς φόρα στο 6ο λεπτό εν στάση εκτελεί την παλιά του ομάδα. Goes for goal and scores! What a moment for Panathinaikos and number 6 Paulo Sousa! Ωστόσο, σε αυτό το μάτς, ο Πορτογάλος τραυματίζεται και τίθεται εκ νέου στο περιθώριο. Όποιος διανοηθεί να διαταράξει το κλίμα εκεί μέσα, θα πεθάνει. Θάνατο. Ξέρετε τη λέξη? Θάνατο. Υπακοή σημαίνει ζωή. Στις 3 Φεβρουαρίου ο Αναστασιάδης λέει την ιστορική φράση «Ανυπακοή ίσον θάνατος» και όλον το μυαλό πάει στο Σόουζα που 4 μέρες νωρίτερα έκανε διατατικές εκτός προγράμματος. Η παλιά στην πλάτη σαν ως Παναθηναϊκού το σούτ και το 1-0. Εδώ ο Παναθηναϊκός προδίδεται από την αμυνά του. Αλλά πέρασε στα πλάγια τώρα το σούτ και η μπάλα στη γωνία 2-0. Εδώ τελειώνει η βραδιά για τον Παναθηναϊκό στο 85. Στις 16 Φεβρουαρίου, μετά την ήττα από τη Στουρμ, ο Αναστασιάδης μπαίνει στα αποδυτήρια και ζητάει να εξαφανίσουν το Σόουζα. Δεν θέλει ούτε να τον βλέπει. Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Πορτογάλος φρόντισε να τον ομπριζώνει. Σε μία προπόνηση, ο Αναστασιάδης μοίραζε φανελάκια, τα οποία τα έριχνε στα πόδια των παιχτών. Ο Σόουζα αντέδρασε, λέγοντας «Μίστερ, εγώ είμαι ο Σόουζα, δεν μου πετάνε το φανελάκι στο έδαφος». Ο Αναστασιάδης φούντωσε και έφυγε για τα αποδυτήρια, λέγοντας «Τώρα θόλωσα, φεύγω για τα αποδυτήρια, αν μείνω θα γίνει ζημιά». Ο Σόουζα είχε εξαιρετικές σχέσεις με τους πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι πολλές φορές τον βοηθούσαν στις ασκήσεις. Ωστόσο, κάθε φορά που τους έβλεπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, τους φώναζε με επικριτική διάθεση. «Παλικάρια, να κάνετε το ίδιο πρόγραμμα. Θα προοδεύσετε. Είπαμε, σχέση αγάπης και μίσους». Εκτός από το Σόουζα, ο Αναστασιάδης είχε στην Μπούκα και το Φλίψεν. Υπήρξε και δεύτερο επεισόδιο για αργοπορία, με τον Γερμανό να κάνει λόγο για 2 μέτρα και 2 σταθμά. Επί της ουσίας ο Κάλε υποστήριζε ότι για κάποιους που αργούν στην προπόνηση, ο Αναστασιάδης
σφυρίζει αδιάφορα και για κάποιους υπάρχει μόνο τιμωρία. Μανούρα έγινε και με τον Γκόραν Βλάοβιτς στο ξεκίνημα της σεζόν όταν τον απέκλεισε από την αποστολή του αγώνα με τη Γιουβέντους. Ο Κροάτης δήλωσε δυστυχής. Ο Αναστασιάδης το απάντησε από το Τωρίνο ότι ο σεβασμός κερδίζεται στις προπονήσεις και όχι στις δηλώσεις. Αλλά λίγες ημέρες αργότερα, με αμοιβές εξηγήσεις, όλα ήταν μέλι γάλα. Με εντολή λοιπόν Αναστασιάδη θα εκτελέσει το φάουλο Γκόραν Βλάοβιτς. Το σουτ, το δοκάρι, γκολ. Να λοιπόν η δικαίωση για τον προπονητή του Παναθηναϊκού αλλά και για τον Κροάτη. Το πρώτο γκολ του Βλάοβιτς στο πρωτάθλημα. Σε όλες τις προπονήσεις, ο Αναστασιάδης είχε ζητήσει να γίνεται καταμέτρηση των σφιγμών των παιχτών. Μια μέρα ο Βλάοβιτς είχε χαμηλούς σφιγμούς, με τον Αναστασιάδη να λέει «Ρε παιδιά, αυτός έχει πεθάνει». Δύο σοβαρά επεισόδια έγιναν και με τον Κώστα Κιάσο, τον οποίον ο Αναστασιάδης έδιωξε από τις προπονήσεις και εν τέλει και από την ομάδα. Ο Χανιώτης αμυντικός έκανε λόγο για εμπάθεια, υποστηρίζοντας ότι ο Αναστασιάδης τον έβαλε στο μάτι με το καλημέρα επειδή είχε ακούσει κάποιους καλοθελητές. Ένας από τους παίκτες που έκανε κατά καιρούς τρέλες ήταν ο Πέρσι Ολιβάρες, αλλά ο Αναστασιάδης τον αγαπούσε από την κοινή τους παρουσία στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα σε μια προπόνηση που ο Περουβιανός έκανε τα δικά του και όλοι περίμεναν την έκρηξη του Αναστασιάδη, ο Έλληνας τεχνικός είπε «Άστε τον αυτόν, είναι η εποχή του». Πρέπει να διώξει, γιατί εκεί γίνεται το μεγάλο λάθος, ο Χαλκιάς σώζει, πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Στο σούτ του Μπάρμπαρες κρατάει ο Χαλκιάς και δικαίως φωνάζει. Σε τα πόρα προσπαθεί να βγει αυτός μπροστά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Ο Λασκιόπουλος είναι μόνος του με τον Τουρκ, θέλει να τον νικήσει, τον περνάει. Άδεια η εστία, γκολ εκπληκτικό από τον Γιώργο Λασκιόπουλο που ανοίγει το σκορ στο Volkspark Stadion στο 36. Ο Αναστασιάδης στην προσπάθειά του να δημιουργήσει έναν ισχυρό κορμό τα έβαλε με τους ξένους. Ενώ στο διαχωρισμό, χριστιανοί ειδωλολάτρες, όπως έλεγαν για πλάκα οι παίχτες, είχε βάλει στους κακούς ακόμα και τον Αντώνη Νικοπολίδη, λόγω της εξαιρετικής σχέσης με το παρεάκι των Λιμπερόπουλου, Βόκολου, Φίσα, Μπασινά, Καραγκούνι, Γκούμα και Χαλκιά, την περίφημη Greek Mafia, όπως έλεγε μεταξύ σοβαρού και αστείου ο Σόουζα. Ο Αναστασιάδης, ο οποίος λόγω μιας προσωπικής περιπέτειας είχε μεγάλη πίστη στο Θεό, θεωρούσε ότι όλα τα άσχημα ήταν λόγω κάποιας αμαρτίας, ακόμα και οι τραυματισμοί και οι ιώσεις. Μάλιστα κάποιοι παίχτες όταν σήκωναν πυρετό δεν τολμούσαν να το πούν. Σε μία προπόνηση έδιωξε τον Γιώργο Αλεξόπουλο επειδή τον τζίμπησε μια μέλισσα, λέγοντας ότι για να τον διαλέξει από όλο το γκρουπ κάτι κακό είχε κάνει. Έτσι ζήσαμε μια σεζόν γεμάτη ένταση, φασαρίες και αρκετές ημέρες με απαγορευτικό ακόμα και στο σεξ. Ο Αναστασιάδης μπορεί να μην είχε θέμα με τη διανυκτέρευση στην Παιανία και γενικότερα με τον εγκλισμό των παιχτών, αλλά καθημερινά τους ενημέρωνε για το εορτολόγιο της Εκκλησίας, ορίζοντας και τις ημέρες που πρέπει να συνευρίσκονται με τα αμόρε τους. Αγωνιστικά εκείνη τη σεζόν ο Παναθηναϊκός κατέγραψε μια πολύ μεγάλη πρόκριση στους ομίλους του Champions League κόντρα στην Πολώνια του Εμμάνουελ Ολιζαντέμπε. Να δούμε αυτή τη φάση και έχουμε το 2-0. Ναι, 2-0 από τον Τάκη Φίσα ακριβώς στο 37ο λεπτό και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πλέον θέτει από πολύ νωρίς τις γερές βάσεις για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση στους ομίλους του Champions League. Στη συνέχεια προκρίθηκε από τον όμιλο Φωτιά με Ιουβέντους, Αμβούργο και Λακορούνια με δύο συγκλονιστικές νίκες στη Γερμανία αλλά και με τη μεγάλη κυρία στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός ξανά με τον Λιμπερόπουλο που δίνει για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα το σούτ, το 3-1. Ο Βαζέχα βάζει τον Παναθηναϊκό στο 65 με δύο γκολ μπροστά. Ο μεγάλος Χριστό Βαζέχα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα στο γιορτή μου γίνανε όλα αυτά που γίνανε. Μπορεί να χαμογελάσετε τώρα. Εχθές είπαμε ότι αν θέλει ο Θεός θα γίνει. Να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν, σε αυτόν τα χρωστάμε όλα. Και σε αυτά τα παιδιά που όντως σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, παρόλο που είχανε την απόδοση εκείνη, δεν αγγίζαμε το στόχο, το αποτέλεσμα, δεν το βάλανε κάτω. Και σήμερα μας χαρίσαν όλοι μας μια μεγάλη νίκη. Ενώ έγινε και η πρώτη ομάδα που αγωνίστηκε σε 14 ευρωπαϊκά παιχνίδια, καθώς βρέθηκε και στο δεύτερο γύρο των ομίλων με αντιπάλους την αγγλική Manchester United, την αυστριακή Sturm Graz και την ισπανική Valencia. Καραγκούνης, Χένριξεν,
Λιμπερόπουλος είναι κοντά ο Σκόουλς, σωστά του το υποδεικνύουν. Τώρα ο Καραγκούνης το κάνει πολύ ωραία και είναι γκολ. Ο Καραγκούνης στο 63 πετυχαίνει ένα ωραιότατο γκολ για τον Παναθηναϊκό και τρέχει προς την εξέδρα που είναι ο παλιός του Παναθηναϊκού. Σουτ, ωραίο σουτ και γκολ. Ο Παναθηναϊκός στέλνει την πάσα για τον Μπαρτές με τον Σεϊταρίδη στο 10, στο 25. Ο Σεϊταρίδης σταμάτησε την μπάλα και μένα κεραυνό στέλνει την πάσα για τον Μπαρτές. Δυστυχώς όμως οι γκρίνιες ήταν συχνότερες από τα πανηγύρια. Άλλωστε εκτός από τα επεισόδια μεταξύ Αναστασιάδη και παιχτών, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να αντιμετωπίσει και τα καμάρια της ελληνικής διαιτησίας, η παράγκα στο μεγαλείο της. Παρά την ουσιαστική μεταγραφική ενίσχυση τον Ιανουάριο του 2001 με τους Εμμάνουελ Ολιζαντέμπε, Γιούρκα Σεϊταρίδη και Ντέρεκ Μπόατεκ, τα σύννεφα μαζεύτηκαν πάνω από την Παιανία μετά τις ήττες από τον Πανιόνιο στη Λεωφόρο, λίγες ημέρες μετά την Εφτάρα στο Κύπελο και με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και έγιναν καταιγίδα μετά τη διπλή σφαλιάρα από την Αυστριακή Στουρμ του Ίβιτσα Όσιμ, φέρνοντας και το άδοξο τέλος στην παρουσία του Μακεδόνα τεχνικού που έδωσε πολλά, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να δώσει περισσότερα. Αξέχαστο είχε μείνει το νεύμα στους ποδοσφαιριστές να χαλαρώσουν μετά το 3-1 επί της Γιουβέντους ως σεβασμό στο μεγάλο αντίπαλο που είχε μείνει με 9 παίχτες. Συγκινητικά ήταν και τα δάκρυα κυρίως των Ελλήνων παίχτων, του Λιμπερόπουλου, του Φίσα, του Μπασινά και του Βόκολου, στην ομιλία αποχαιρετισμό. «Παλικάρια, δεν θα σας πω πολλά. Δεν μας τα φέρνει πάντα η ζωή όπως θέλουμε. Είχαμε βάλει άλλους στόχους και αλλιώς μας βγήκαν. Θέλω να συνεχίσετε έτσι όπως είσαστε, γιατί δεν υπάρχει άλλη ομάδα όπως εσείς. Να το ξέρετε αυτό. Να μείνετε δεμένοι μεταξύ σας. Πιο δεμένοι από ό,τι ήσασταν πριν. Ζητώ συγγνώμη αν αδίκησα κάποιους. Σίγουρα έκανα και εγώ λάθη». Από τη διοίκηση έλεγαν ότι ο Αναστασιάδης ήταν χρυσός και άγιος με τους Έλληνες, αλλά με την πλειοψηφία των ξένων είχε θέμα. Με εξαίρεση τον Χέρνξεν και τον Βαζέχα. Ο Αναστασιάδης έλεγε ότι είχε θέμα με όσους δεν δούλευαν στις προπονήσεις. Ωστόσο είχε συμπάθειες. Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα συγκεκριμένο με τον Νίκο του Λιμπερόπουλου, ο οποίος βλέπετε παρόλη την προσπάθεια που κάνει, και είναι συγκλονιστική προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν δείτε τις ευκαιρίες που φτιάχνει ο Παναθηναϊκός, στις μισές και παραπάνω, είναι ο Νίκος ο Λιμπερόπουλος, ο οποίος δυστυχώς για αυτόν και για μας δεν μπορεί να τις κάνει γκολ. Για μένα αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, πρέπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να βρει ο Νίκος. Αν θα βρει, θα το βρει. Γιατί όταν είναι κοντά σε ευκαιρίες θα δει και το κόμμα. Για παράδειγμα, για τους 2 μήνες αφλογιστίας του Λιμπερόπουλου από τις 26 Σεπτεμβρίου και το μάτς με το Αμβούργο στη Γερμανία μέχρι τις 21 Νοεμβρίου και τον αγώνα με τη Μάντσεστερ στο Old Trafford, ο Αναστασιάδης εψύχωνε το Λίμπε λέγοντάς του ότι μιλάει καθημερινά με έναν ηγούμενο στο Άγιο Όρος για να τον βοηθήσει και να τον ξαναφέρει στον δρόμο τον γκολ. Τα «δεν μπορούν τα παλικάρια» τα φύλαγε για τους Σόουζα και Βλάοβιτς. Συχνές ήταν και οι αναφορές του στα θεία. Πριν από το μάτς με τη Γιουβέντους στο ΆΚΑ, είχε πει: «Πάμε για νίκη και προσεύχομαι να μας βοηθήσει ο Θεός να τα καταφέρουμε». Με τον Κάρλος Αντζελότη, προπονητή τότε της Γιούβε, να απαντάει: «Νομίζω ότι ο Θεός έχει πολύ πιο σοβαρά πράγματα για να ασχοληθεί από το ποδόσφαιρο». Τελικά ο Θεός ήταν πράσινος. Ο Παναθηναϊκός ξανά με τον Λιμπερόπουλο που δίνει για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα το σούτ, το 3-1. Ο Βαζέχα βάζει τον Παναθηναϊκό στο 65 με 2 γκολ μπροστά. Ο μεγάλος Χριστό Βαζέχα. Ένα από τα πιο παράδοξα είχε γίνει με την υπογραφή των συμβολέων του Νίκου Λιμπερόπουλου αλλά και του Γιάννη Γκούμα με το Μακεδόνα τεχνικό να του συγχαίρει. Όταν έφτασε η σειρά του Γιώργου Αλεξόπουλου, ο Αναστασιάδης το ρώτησε τι είχε συμβεί. Ο νεαρός αμυντικός του απάντησε ότι δεν του έγινε καλή πρόταση και αρνήθηκε να υπογράψει. Με τον Αναστασιάδη, που είχε συγχαρεί τον Λιμπερόπουλο για το συμβόλαιο των 1,2 δισεκατομμυρίων δραχμών, να του λέει: «Μικρέ, τα λεφτά είναι του σατανά». Και με τον Αλεξό να του απαντάει: «Coach, δεν τα έδωσαν σε μένα, οι άλλοι τα πήραν». Από τη διοίκηση, πέρα όλων των άλλων, υποστήριζαν ότι δεν υπήρχε κώδικας επικοινωνίας. Η διοίκηση αναζητούσε εξηγήσεις για τις γκέλες και ο Αναστασιάδης σε κάθε του αποστροφή έκανε αναφορά στα θεία. «Αν καπνίζεις παλικάρι μου, να κόψεις το τσιγάρο». «Και σήμερα πρέπει να την ευχαριστήσουμε την Παναγία γιατί έβαλε το χεράκι της και έγιναν όλα αυτά». «Παλικάρι μου, δεν έκανα φάιτ με σένα». Κάπως έτσι αυτή η θυελλώδης σχέση έλαβε τέλος και ο Αναστασιάδης πήγε στην ευχή του Θεού. «Όποιος διανοηθεί να διαταράξει το κλίμα εκεί μέσα θα πεθάνει.
Θάνατο. Ξέρετε τη λέξη? Θάνατο. Υπακοή σημαίνει ζωή.